Η οργή των αγροτών της Ευρώπης συνεχίζεται αμύωτη. Λάστιχα και σωλήνες κάηκαν στις Βρυξέλλες, άχυρα και δακρυγόνα έπεσαν, σχεδόν 1.000 τρακτέρ και ακόμα περισσότεροι αγρότες συγκεντρώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Συνοικία τη Δευτέρα. Οι παρόντες Βέλγοι, Γάλλοι, Ιταλοί και Ολλανδοί παραγωγοί και κτηνοτρόφοι ζήτησαν τον τερματισμό των Διεθνών Συμφωνιών Ελεύθερων Συναλλαγών και τη ρύθμιση της ευρωπαϊκής αγοράς. Πρέπει να βγούμε από αυτή τη νεοφιλελεύθερη λογική που σημαίνει ότι οι τιμές είναι πολύ χαμηλές και δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής μας. Επομένως, θέλουμε κατώτατες τιμές, τιμές που καλύπτουν το κόστος παραγωγής, ώστε να μπορούμε να ζούμε από την παραγωγή μας. Ζητάμε να κατοχυρωθεί στην ευρωπαϊκή νομοθεσία ότι οι τιμές που καταβάλλονται στους αγρότες δεν μπορούν να είναι χαμηλότερες από το κόστος παραγωγής μας. Η Ισπανία το έκανε. Γιατί δεν το κάνουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Η διαμαρτυρία των αγροτών συνεχίζεται παρά τις ανακοινώσεις που έχει κάνει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον περασμένο μήνα πρότεινε τη χορήγηση απαλλαγής από την αγρανάπαυση και επίσης πρότεινε να αναθεωρηθούν οι κανόνες για τα προϊόντα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, αυτές οι εξαγγελίες είναι προφανώς ανεπαρκείς για τους διαδηλωτές. Αυτές είναι νεοφιλελεύθερες κινήσεις που μας δίνουν μερικά ψίχουλα για να συνεχίσουμε. Αλλά δεν θέλουμε μόνο λίγα ψίχουλα, θέλουμε το ψωμί. Και αν δεν θέλουμε το ψωμί, θέλουμε το φούρνο. Αυτή η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να προσπαθεί να μας κατευνάσει με αντιπεριβαλλοντικά ή αντικοινωνικά μέτρα. Όχι, πρέπει να μας στηρίξει στην ανάπτυξη της βιώσιμης γεωργίας. Η διαδήλωση των αγροτών στις Βρυξέλλες πραγματοποιείται στο περιθώριο της συνεδρίασης των 27 Υπουργών Γεωργίας, οι οποίοι επί του παρόντος αναζητούν τρόπους μείωσης του διοικητικού φόρτου που κρίνεται υπερβολικά μεγάλος και περιοριστικός από τους αγρότες.